ξέσπασε η οργή των μαθητών έξω από την αστυνομική διεύθυνση Αθηνών για τη δολοφονία του 15χρονου συμμαθητή τους. Τρεις μαθητές έβγαλαν τα ρούχα τους, έμειναν μόνο με τα εσώρουχα περιστάνοντας τους νεκρούς. Χιλιάδες μαθητές όμως άφησαν τα θρανία, βγήκαν στους δρόμους και κατευθύνθηκαν στο κέντρο της Αθήνας. Είναι λες και άνοιξε ο ασκός του αιώλου. Η οργή από τα προβλήματα της εκπαίδευσης που σιγόβραζε, ξέσπασε τώρα αντριμήτατη. Σε όλες τις περιοχές της Αττικής οι μαθητές έκαναν πορείες μπλοκάροντας τους δρόμους. Στη λεωφόρο Κηφισίας συγκεντρώθηκαν οι μαθητές των σχολείων της περιοχής. Εμείς οι μαθητές είμαστε εξοργισμένοι, γιατί βλέπουμε από την κοινωνία και από το κράτος ότι δεν μας σέβονται. Δεν γίνεται ο καθένας, επειδή και μόνο έχει όπλο και έχει μια παραπάνω δύναμη από εμάς, να μας σκοτώνει χωρίς λόγο. Δεν σκοτώθηκε ένα παιδί, σκοτώθηκαν εκατοντάδες παιδιά μαζί με αυτό. Στο Γαλάτσι, οι μαθητές από τα σχολεία της Γράβας επιτέθηκαν εναντίον του αστυνομικού τμήματος με πέτρες. Την οδύνη του για το χαμό του 15χρονου Αλέξη εξέφρασε με δήλωσή του από το Μαξίμου ο Πρωθυπουργός, ενώ ο Γιώργος Παπανδρέου απέστειλε συλληπιτήριο τηλεγράφημα στην οικογένεια του αδικοχαμένου νέου. Νιώθω όπως όλοι οι Έλληνες. Βαθιά οδύνη για τον άδικο χαμό του νεαρού μαθητή. Σε αυτές τις δύσκολες ώρες η σκέψη μου είναι στους γονείς του, στους δικούς του ανθρώπους, στους φίλους του. Ξέρω ότι τίποτα δεν μπορεί να απαλύνει τον πόνο τους. Θέλω όμως να διαβεβαιώσω ότι η πολιτεία δεν θα ανεχθεί καμιά επιείκεια στην απόδοση των ευθυνών. Οι υπαίτιοι θα έχουν την τιμωρία που τους αρμόζει. Κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνας πρέπει να έχει τη βεβαιότητα ότι η πολιτεία θα πράξει ό,τι είναι δυνατόν για να μην επαναληφθεί αυτή η τραγωδία. Και εδώ λόγο και ρόλο έχουμε όλοι. Κυβέρνηση πρωτίστως, αλλά και όλες οι πολιτικές δυνάμεις, οι εκφράσεις της νεολαίας, οι φορείς της κοινωνίας. Δυστυχώς, ακραία στοιχεία εκμεταλλεύτηκαν το θλιβερό γεγονός για δικούς τους σκοπούς. Στην Κέρκυρα οι διαδηλωτές έκαναν πορεία στην αστυνομική διεύθυνση, έσπασαν τζάμια και αυτοκίνητα. Τα Τρίκαλα. Η πορεία και πάλι είναι προς την αστυνομική διεύθυνση, όπου πέταξαν πέτρες κατά των αστυνομικών.